Η κυρία Παναγιώτα κρατάει στα χέρια της κάποια απόδειξη που μας προσκόμισε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε. Για πείτε μας, τι είναι αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι μια δήλωση που μας την έδωσε ο πρώην δεσπότης Κοσμάς, ότι εμείς κάναμε δωρεά στην εκκλησία, στη ζωοδόχο πηγή και εδώ, να δείτε πόσα ψέματα λέει ο άνθρωπος. Το ποσό των, ναι, γράφει 1000 ευρώ δώσαμε για τη ζωοδόχο πηγή και 1000 ευρώ για την ζωοδόχο πηγή και 1000 ευρώ για την Αγία Σοφία. Και μας τα έδωσε να τα προσκομίσουμε στην εφορία. Καταλάβατε ότι εμείς κάναμε δωρεά. Ο άντρας μου ποτέ δεν έκανε δωρεά. Μπορεί να έριξε χωρίς να το δει κανένας, αλλά ποτέ δεν τα έδωσε έτσι να ξέρει ο άλλος τι έχει δώσει για την κάθε εκκλησία. Και εμείς βέβαια, βεβαίως από τον Κοσμά. Από τον Κοσμά, ορίστε, και έχει τις σφραγίδες του, κοιτάξτε, και πήγε και στην εφορία ότι κάναμε εμείς αυτές, ορίστε, κοιτάξτε να δείτε, τα έχει υπογράψει. Δήλωση, δηλαδή, ότι δωρεά στην εκκλησία. Ότι κάναμε δωρεά στην εκκλησία και τις αποδείξεις μας τις έδωσε ο Κοσμάς, μάλιστα. Αλλά εμείς δεν τις καταθέσαμε διότι ψέματα εμείς δεν λέμε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν λέμε ψέματα. Άμα σε ενδιαφέρει, Γιάννη. Άμα σε ενδιαφέρει, αλλά εδώ μετά. Συγγνώμη. Χρήστο, Παναγιώτη, μην προκαλείτε. Αυτό, ακούστε, ένα. Τι είπε, σας τάει σε όλους. Σας τάει σε όλους. Εσύ λέει, εσύ τάει σε όλους. Όχι, μισόλυτο. Εσύ και ο αδερφός σου λέει, εσύ και ο αδερφός σου λέει. Τίποτα. Γιάννη, τι γιατί δεν μίλησα, εγώ δεν μίλησα. Εγώ δεν μίλησα, εμένα, άστος αυτός. Εγώ δεν μίλησα. Δεν θέλω να μιλήσω, ούτε θέλω να προκαλέσω. Το πρόβλημα ποιο είναι λοιπόν. Το πρόβλημα, το ξέρει αυτός που είπε ότι εμείς ιδιώτες πάγαμε. Το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς... Σου είπε ότι έφαγε εσύ λεφτά. Εγώ τα χαρτιά, τα έχω δει Γιάννη. Δεν έχεις δει τα χαρτιά, τα έχω δει. Δεν έχεις δει τίποτα. Με σφραγίδες επίσημα από την τράπεζα, ποιος έχει πάρει 88.000 ευρώ. Δεν μιλάει για αυτό εγώ το θέμα. Εγώ γι' αυτό μιλάω. Δεν μιλάει για το τοπικό εδώ. Δεν ξέρω τίποτα άλλο από εδώ πέρα. Εγώ αυτό που ξέρω. Αυτό που ξέρω. Εσύ στην Αθήνα και που ξέρω. Αυτό που ξέρω. Εσύ στην Αθήνα. Όχι εδώ. Εσύ στην Αθήνα, όχι εδώ. Κάτσε εδώ. Εσύ στην Αθήνα. Τους πήρε αυτοκίνητα, τους πήρε σπίτια. Σας παρακαλώ, ποιος είναι ο τους έχει βοηθήσει όλους. Τους έχει βοηθήσει όλους. Ο λαός την έπειξε. Ο λαός. Γιάννη, τους έχει βοηθήσει όλους. Τους έχει βοηθήσει όλους ο Τρίκης ή όχι. Ο λαός. Εμείς δεν θέλουμε την εκκλησία. Η δικαιοσύνη. Εσείς τι υποχρέωση έχετε. Εμείς έρθαμε από δικαιώματα εσείς. Όχι, Δήμιο. Γιατί προκαλεί, γιατί τους μάζεψε εδώ πέρα. Να έρθουμε εμείς εδώ που ερχόμαστε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Όχι, ο κύριος εδώ. Προκάλεσα, σε προκάλεσα. Ορίστε, ήρθαν 5 ταμπατζίδες εδώ τώρα. Να κάνετε τι πράγματα. Ήρθα με τον Γιώργο εδώ, μίλησα τίποτα. Ήρθα, σου είπα τίποτα. Λοιπόν, αυτό τι ταμπατζίδες είναι αυτοί. Τι ταμπατζίδες ήρθαν από την Αθήνα για να το παίξω εδώ πέρα μάγκε. Εγώ δεν είμαι ταμπατζής, ούτε. Όλοι τα φάγανε, μόνο εμείς δεν φάγαμε. Συγγνώμη, επειδή αναφέρονται στο θέμα το δογματικό. Επειδή αναφέρονται στο θέμα το δογματικό, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το εξής. Εδώ πέρα από το 95 και δεύτερον, σιγά σιγά φανερώθηκε μία άλλη νέο οικονομαχία, η οποία είναι ο Χρυσόστομος, σήμερα ο πρώην Θηβών, είναι ο πρώην Φθιώτιδος Ιγνάτιος και ο πρώην Μεσσηνίας ο Ιάκωβος. Αυτοί εδώ οι κύριοι θεωρούσαν αντικανονικά αντί να διευθετήσουν όπως πρέπει το θέμα το οικονομαχικό που υπάρχει σήμερα στις παρατάξεις της Εκκλησίας. Θεωρήσανε αυτοί εδώ να κάνουν τρίπλα και να φύγουν από το θέμα το οικονομαχικό και να πάνε σε άλλα πράγματα που δεν ευσταθούν. Γιατί ούτε μαρτυρίες υπάρχουν, ούτε καταγγελίες υπάρχουν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Το τι έχουν κάνει επιπλέον, κατάχρηση χρημάτων, οι τρεις συγκεκριμένοι αρχιερείς κτλ. Αυτό εδώ υπάρχει με χαρτιά, με αποδείξεις. Δεν είναι στα λόγια του αέρα. Αν θέλετε χαρτιά και αποδείξεις, εντός ολίγων θα έχετε και αυτά εδώ, αν θέλετε.